Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για το θέμα της καύσης, αν θεωρείτε ότι η αποτέφρωση είναι δικαίωμα επιλογής στον άνθρωπο. Και σας υποβάλλω αυτή την ερώτηση με αφορμή δηλώσεις που έχει κάνει ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων πρόσφατα σε ημερίδα εργαστηρίου ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ο ίδιος ότι δεν υπάρχει καμία ουσιώδης διαφορά μεταξύ της ταφής και της αποτέφρωσης και μιλώντας υπέρ κατά κάποιο λοιπόν, τρόπο. Λοιπόν, την απάντηση τη δίδουν μεγάλοι λαογράφοι μας, όπως ο Δημήτρης ο Λουκάτος Θεοσχορέστων, ένας καλός κεφαλονίτης, λαογράφος, καθηγητής παλαιότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και άλλοι λαογράφοι που είναι σε άμεση σχέση με αυτά τα έθιμα του λαού μας. Ναι. Και από πλευράς λαογραφικής, η διαδικασία της ταφής του νεκρού, μετά το θάνατο, στο σπίτι ο νεκρός, το μάζεμα όλου του χωριού, όλης της συνοικίας, αυτά που δεν γίνονται βέβαια στις μεγαλοπόλεις, και εν συνεχεία η πορεία προς την ταφή, αναπτύσσει και καλλιεργεί συναισθήματα τα οποία έχουν ασκούν μια τεράστια δυναμική εις την συνένωση και συσπήρωση των ανθρώπων. Το ζει κανείς εις την περίοδο της δουλείας. Εγώ διδάσκω ιστορία από την άλωση και πέρα και βλέπω ότι ο γάμος, η βάπτιση και η κηδεία ήταν οι λαοσυνάξεις εκείνες που εξασφάλιζαν την εθνική μας ενότητα. Ενεδυνάμωναν την κοινωνική διάσταση της ζωής μας. Λοιπόν, αφήνω τώρα τη λαογραφία και μιλώ θεολογικά, διότι η τοποθέτηση έγινε από εκκλησιαστικό πρόσωπο. Σέβομαι τον Άγιο Ιωαννίνων και την αρχιεροσύνη του Αλίμονο, αλλά δεν είναι αναγκαίο να συμφωνεί κανείς με κάποιον άλλον. Ως άνθρωπο, ως πρόσωπο εξέφρασε αυτή την άποψη και ως εκκλησία. Ξέρετε, προσπαθούμε πολλές φορές και μάλιστα μπροστά στο φακό είναι μεγάλος πειρασμός ο φακός. Ο γέροντάς μου, ένας αγιορείτης, μου είπε ότι, γιατί τον ρώτησα, όσο αισθάνεσαι πραγματικά ευθύνη και έτσι αγωνία όταν είσαι στο σταθμό, αυτή τη στιγμή είναι σαν να δίνω εξετάσεις, γιατί κουβαλώ ολόκληρη τη σχολή μου ως κοσμήτωρας, κουβαλώ την εκκλησία μου, κουβαλώ το πλήρωμα το ορθόδοξο και νιώθω φόβο και τρόμο κάθε φορά. Σας βεβαιώ, δεν εξοικειώθηκα 30-25 χρόνια τώρα με το σταθμό κλπ. Μου λέει ο γεροντάς μου, όταν αρχίσει να σε ευχαριστεί ο φακός, μην ξαναπάς άλλο. Λοιπόν, αρχίζει κάποια στιγμή να ασκεί μια μαγεία ο φακός και να μας κάνει να θέλουμε να γίνουμε μοντέρνοι, σύγχρονοι. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Χωρίς αντιθέσεις, αντιρρήσεις προς τους άλλους, ο καθένας είναι ελεύθερος. Το ερώτημα όμως είναι να καεί. Το ερώτημα είναι, μπορεί ο Ορθόδοξος Χριστιανός να προτείνει και βάλει σαν ένας κληρικός να προτείνει την καύση. Να σας πω γιατί. Η καύση, το λέγω για εκείνους που δεν το ξέρουν, είναι δόγμα πίστεως. Όπως δεν μπορούμε να αρνηθούμε το τριαδικό του Θεού, το ίδιο ακριβώς δεν μπορούμε να αρνηθούμε και την ταφή και την φυσική, το φυσικό λιώσιμο του ανθρώπου, την λύση του σώματος κατά φυσικών τρόπων. Ο Μέγας Βασίλειος έχει ένα υπέροχο έργο περί Αγίου Πνεύματος. Το στέρνει στον Αμφιλόχιο Ικονίου, ξάδελφό του. Και λέγει λοιπόν σε αυτό το έργο το εξής, ότι υπάρχουν, η πίστη μας έχει καταγραφεί εμπολής στην Αγία Γραφή, στις αποφάσεις των συνόδων, των οικουμενικών κλπ. Αλλά υπάρχουν και τα άγραφα, αυτά τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και όμως είναι δόγματα στη ζωή μας, δηλαδή αλήθειες απαράβατες. Γιατί κάνουμε το σημείο του Σταυρού και μάλιστα έτσι? Πού υπάρχει γραμμένο, ποιος μας το όρισε? Είναι μόνιμη και αδιάκοπη παράδοση. Γιατί οι ναοί μας κτίζονται προς την Ανατολή? Διότι από εκεί περιμένουμε στη Δευτέρα Παρουσία των ερχόμενων Κύριων. Και αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Ας πάει ένας Ορθόδοξος κληρικός να κτίσει ναό προς τη Δύση. Πάνε πάντα προς την Ανατολή. Γιατί βαπτιζόμεθα με τριπλή κατάδυση και ανάδυση? Πού υπάρχει αυτό γραμμένο? Είναι μόνιμη πράξη της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν είναι και η ταφή. Αστασίαστη πραγματικότητα η οποία συνεχίζεται σε όλους τους αιώνες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτή να την εγκαταλείψουμε εφόσον έχει διαμορφώσει από την πλευρά της την ζωή του Ορθοδόξου.